Το ξέρω, gamers, ότι είστε here to play, αλλά το καλό το play περνάει από το στομάχι. Και σήμερα είμαστε here to play Call of Duty, το παιχνίδι θρύλος με τους εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Και ξέρετε τι τρώνε όλοι αυτοί οι χρήστες καθώς παίζουν Call of Duty. Γλυκά, snacks και ό,τι άλλο βρουν στα περίπτερα. Εγώ, επειδή δεν έχω δικό μου περίπτερο, σας ετοίμασα δύο κανονικές συνταγές που θα τις δοκιμάσετε και θα πάρετε τόση πολλή ενέργεια. Ενέργεια, θέλω την ενέργεια. Που όλοι οι εχθροί σας θα το βάλουν στα πόδια. Είστε έτοιμοι για συνταγές Call of Duty? Πρώτη συνταγή, το σνίτσελ του καμπέρι. Σνίτσελ κοτόπουλο, πουρές πατάτας και αρακάς. Ο καμπέρις είναι αυτός ο τύπος που καμπερώνεται με το σνάιπερ όπλο του πίσω από το θάμνο. Δεν φαίνομαι καθόλου. Περιμένει, ελοχεύει, καραδοκεί και άλλες παράξενες λέξεις που δεν μας ενδιαφέρουν. Είναι αυτός ο τύπος που δεν κάνει σχεδόν τίποτα και έχει απεριόριστο χρόνο στη διάθεσή του για να μαγειρέψει ένα κανονικό γεύμα. Ξεκινάμε με το σνίτσελ κοτόπουλο. Δεν πιστεύω να περιμένετε να σας δείξω πώς πανάρει σνίτσελ. Πρώτον, είναι πάρα πολύ εύκολο, αλεύρι, αυγό, φρυγανιά. Δεύτερον, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και πάρτε το έτοιμο. Μέχρι και ο χασάπης της γειτονιάς πανάρει ένα ωραιότατο σνίτσελ κοτόπουλο. Μην κουράζεστε. Δεύτερο βήμα, ο αρακάς. Εννοείται ότι θα πάρεις κάτι ψυγμένο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο γκουρμέ από λαχταριστό, ολόφρεσκο κάποτε και νυν κατεψυγμένο αρακά. Παγώσανε τα δαχτυλάκια μου. Το σνίτσελ είναι έτοιμο, ο αρακάς είναι κατεψυγμένος. Κάνε και εσύ κάτι, δεν είναι ότι δεν έχεις χρόνο, πίσω από το θάμνο περιμένεις. Θα κάνεις τον μπουρέ, αλλά όχι με σκόνη, κανονικό. Διαλέγεις μια μικρή πατατούλα, όπως αυτή, και ξεκινάς. Σε μια εβδομαδούλα έχω τελειώσει με την πρώτη πατάτα. Καλώς το ναι. Δεν θα πω όχι. Βρασμένες και ξεφλουδισμένες πατάτες. Προσθέτουμε λίγο χλιαρό γάλα και ένα μικρό κομματάκι βούτυρο που θα δώσει στον πουρέ αυτή την υπέροχη βελούδινη υφή του. Ευχαριστώ. Και αυτός είναι ο πουρές μας. Αεράτος, βελούδινος και λαχταριστός. Το μόνο που μένει να κάνω είναι το food styling. Η τάση στα πιάτα είναι το ύψος και ο μινιμαλισμός. Σχεδόν τέλειο. Καλό είναι να διακοσμούμε σε μονό αριθμό. Και αυτό είναι το πιάτο μας. Σνίτσελ κοτόπουλο του καμπέρι με πουρέ πατάτας και αρακά. Συγκεκριμένα 3 αρακάδες. Έτοιμο. Perfection. Η επόμενη συνταγή μας είναι για όσους παίζουν Call of Duty εντελώς YOLO. Δηλαδή you only live once. Χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική και σίγουρα χωρίς μέλλον. Είναι αυτός ο κλασικός παίχτης που τρέχει και ορμάει στους εχθρούς αν άλλος Ράμπο με σκοπό να τους εξοντώσει όλους, όπως σκότωσε ο Ράμπο ένα ολόκληρο ελικόπτερο Apache με ένα μαχαίρι στο Ράμπο 3. YOLO Burgers. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον παίκτη που δεν ξέρει να κάνει τίποτα σωστά εκτός από το να χάνει και να μην τον νοιάζει. Όλα τα υλικά είναι έτοιμα και το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ, αγαπητέ gamer, είναι να τα συναρμολογήσεις. Τα YOLO Burgers θέλουν πειραματισμό και γερό στο μάχη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει, δεν ξέρεις ποιο υλικό θα χρειαστεί να δοκιμάσεις. Μπαίνεις στην κουζίνα και αρχίζεις και ανακαλύπτεις μέσα σε αυτή την άγρια ζούγκλα της κουζίνας. 2 σταφυδόψωμα για πρωινό. Εξαιρετικά. Θα τα χρησιμοποιήσω αντί για το κλασικό ψωμάκι του μπέργκερ. Τι άλλο χρειάζεσαι? Μπιφτέκι. Να είναι καλά η μαμά που έφτιαξε το μεσημέρι. Κόψε και μια ντομάτα και λίγη φέτα και σχεδόν έτοιμο. Λεπτές φέτες, πολύ σημαντικό. Αυτή δεν είναι μια λεπτή φέτα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ λεπτή φέτα. Τόσο λεπτή που δεν τη βλέπει κανένας. Και λίγη φέτα που κάνει τα πάντα καλύτερα. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Ανοίγεις το σταφυδόψωμα. Στη μία πλευρά μουστάρδα, στην άλλη πλευρά κέτσαπ. Ντομάτα κάτω, φέτα, μπιφτε κούμπα. Έτοιμο. Έχετε δει κάτι πιο όμορφο? Έχετε δει κάτι πιο γιόλο? Και επειδή ένα ίσον κανένα, συνεχίζω. Η μαγεία με το γιόλο μπέργκερ είναι ότι δεν υπάρχει συνταγή. Ό,τι βρεις μπροστά σου το χρησιμοποιείς. Μπαίνεις στην κουζίνα, βρίσκεις. Κουλούρι Θεσσαλονίκης, τσουρέκι από το Πάσχα, το χρησιμοποιείς για ψωμάκι. Αντί για μπιφτέκι, τη βρίσκεις. Σνίτσελ κοτόπουλο, μοσχάρι από προχθές, πάλι μας κάνει. Ο γιόλο παίχτης δεν παθαίνει τίποτα. Ό,τι και να φάει δεν τον νοιάζει. Εδώ ζει τη ζωή του στα άκρα, χωρίς να υπάρχει αύριο. Έτοιμο και το δεύτερο. Αλλά επειδή δύο ίσον κανένα, θα φτιάξω κι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίες σταφίδες γιατί θα δώσουν μια οξύτητα και μια ένταση στο μπεργκεράκι μας. Αυτές ήταν οι συνταγές για όλους τους gamers που είναι here to play Call of Duty. Αυτό το τερατούργημα YOLO Burger δεν το λες ακριβώς συνταγή. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος το έφτιαξε και του πέτυχε, να μπει στα σχόλια να το γράψει. Και μην ξεχνάτε, θέλουμε να μπείτε στο heretoplay.kotsovolos.gr για να κάνετε την εγγραφή σας και να μάθετε περισσότερα.